Περνάνε λοιπόν αρκετά χρόνια. Πότε είναι το πρώτο σκοτεινιάσι? Το 99 παραδείγμα. Είναι λοιπόν το 1999. Περνάνε αρκετά χρόνια. Σε συναντώ ξανά σήμερα, 2012, έχοντας κάνει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχθηκε στο τελευταίο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την Κατινούλα. Τα σχέδιά σου για μια επόμενη μικρού μήκους ταινία, θα λέγαμε ότι υπάρχουν, έχεις κάτι στο μυαλό σου, θα ήθελες να ξανακάνεις μικρού μήκους ταινία? Αυτό το διαγωνισμό δεν τον είχα ποτέ, δηλαδή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, αν μεθαύριο θέλω να γράψω και ένα βιβλίο θα το γράψω. Απλώς μου αρέσει να εκφράζομαι στις εικόνες, δηλαδή δεν θα το γράψω γιατί δεν είμαι καλή στο λόγο, αλλά θέλω πριν πολύ μέσα στις εικόνες. Αυτή τη στιγμή, αν είχα ένα θέμα για μικρού μήκους, όπως και Κατινούλα, ας πούμε, δεν ήξερα τη διάρκεια της. Όταν ξεκίνησα να τη δουλεύω, στην αρχή μου είχε έρθει να κρατήσω μόνο το πρώτο κομμάτι της ταινίας, για όσοι την έχουν δει, του καφέ, και θα ήταν όντως μια μικρού μήκους, δεν είχα αντίρρηση. Απλώς μετά δεν είχα κάποιο πρόβλημα τον εαυτό μου. Απλώς μετά είδα ότι είχα και άλλο υλικό και μεγάλο, να έφτασε πάλι σε 47 λεπτά. Κάποιοι μου λέγανε, κάντο από τα 47, κάντο 55 λεπτά, είναι να πηγαίνει στα ξένα φεστιβάλ. Λέω, αυτή θεωρώ ότι είναι η διάρκεια της ταινίας και ό,τι θεωρηθεί. Για κάποια φεστιβάλ π.χ. θεωρείται μικρού μήκους, για κάποια θεωρείται μεγάλου μήκους, για κάποια θεωρείται μεσαίου μήκους. Οπότε ο καθένας μας κάνει αυτό που, αν είχα τώρα μια ιδέα, να, παραδείγματος χάρη τώρα μοντάρω ένα άλλο ντοκιμαντέρ που το είχα γυρίσει πριν την Κατινούλα και δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η διάρκεια του. Μπορεί να γίνει ένα τέταρτο, μπορεί να φτάσει και τα 60 λεπτά, αναλόγως που θα μου οδηγήσει το υλικό. Βέβαια, αυτό στο ντοκιμαντέρ είναι πολύ πιο εύκολο να το αφήσει στην τύχη του, δηλαδή, όχι στην τύχη του, δηλαδή να είναι κάτι που θα το δει στο μοντάζ και να μην το έχει προσχεδιάσει. Σε μια ταινία φιξιών αφήγηση δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να το ξέρει εκ των προτέρων. Βέβαια, ναι, φυσικά. Αν λοιπόν σήμερα έχω μια ιδέα για να κάνω μια μικρού μήκου, όπω ο φίλο μα ο Χιλιάζο Κυριακήδη, μόνο μικρού μήκου κάνει, θα κάνω μια μικρού μήκου, αν διαβάσω ένα διήγημα. Και δεν έχω. Αν έχω μια ταινία που είναι για μεγάλου μήκου, θα είναι μια μεγάλου μήκου ταινία. Το ρωτάω αυτό γιατί θέλω να φτάσω σε ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη μικρού μήκου γενικότερα. Ποια θα λέγαμε ότι είναι η. Ποιος θα λέγαμε ότι είναι ο ορισμός και η θέση για αυτό που λέμε κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους? Τι είναι μικρού μήκους ταινία για σένα? Ξέρω ότι δεν είναι. Δεν είναι αυτό που λέγαμε. Δεν είναι το προήμιο, δεν είναι το φαλτήριο δηλαδή για να κάνεις για μεγάλο μήκους, κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει να κάνει μια μεγάλη μήκους κατευθείαν. Ή δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κάνει τρεις-τέσσερις ταινίες μικρού μήκους και κάνει μετά μια μεγάλη μήκους και μετά ξανακάνει μια μικρού μήκους, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να πηγαίνει πίσω. Για μένα μικρού μήκους ταινία είναι μια ταινία η οποία η ιστορία της αφηγείται σε έναν η ιστορία της μπορεί να την αφηγηθεί κάποιος σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και εκεί εξαντλείται. Δηλαδή μια ταινία, ένα θέμα το οποίο εξαντλείται στα 10-15 λεπτά, δεν το ξέρεις αυτό ακριβώς εκ των προτέρων, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι, γιατί αν ήταν κάτι το οποίο το τραβάς και το κάνεις 2 ώρες, θα είναι μια ταινία φλίαρη και μια ταινία η οποία θα κουράσει το θεατή προκειμένου να δείξει αυτό που θέλει να δείξει. Όλα τα άλλα υπόκειται νομίζω στους νόμους της αγοράς, που εμάς δεν πρέπει να μας αφορά αυτό. Μας αφορά στο επίπεδο που μια ταινία πιθανώς έχει, όπως είναι η ταινία του Αγγελόπουλου, έχει ένα τεράστιο κόστος και εκεί πέρα πρέπει να κάνεις μια άλλου είδους προεργασία. Αλλά αν κάνεις απλές ταινίες που με τον ΑΒ τρόπο βρίσκεις τα χρήματα, είτε τις χρηματοδοτείς εσύ ο ίδιος από την εργασία σου, που κάνεις, όπως εγώ ας πούμε κάνω τηλεόραση, χρηματοδοτώ τις ταινίες, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, ούτε πρέπει ίσως, αλλά δεν ξέρω. Προήμιο λοιπόν, ο άγνωστος, πρωτού σκοτεινιάσει, η Κατινούλα τώρα και ό,τι άλλο θα φέρει ο χρόνος σε ό,τι αφορά το σινεμά, το οποίο όπως και να έχει νομίζω ότι αγαπάς, όπως το αγαπώ και όπως το αγαπούν αρκετοί άνθρωποι και προσφέρουν σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σου στα αφιερώματα του Short From The Past και για τη συνέντευξη. Και πολύ σύντομα να συνεχίσουμε τη συνέντευξη αυτή με την επόμενη ταινία σου. Μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία. Σινεμά.
Εγώ σε ευχαριστώ, Κυριάκο, και χαίρομαι που ξαναβρεθήκαμε αφορμή αυτό.